Αγαπητοί συνάδελφοι και συναδέλφισσες συνταξιούχοι, μετά την περιπέτεια της καραντίνας, είμαστε ξανά στο προσκήνιο του αγώνα. Η ΣΕΑ των συνταξιούχων σας καλωσορίζει και σας ευχαριστεί για την ανταπόκρισή σας στο σημερινό καλεσμά της. Εύχεται σε όλους καλή υγεία και δύναμη. Έχοντας την ανάγκη να επικοινωνήσουμε μαζί σας, δίνουμε τη σημερινή συνέντευξη προκειμένου να εκθέσουμε τις θέσεις μας, τις εκτιμήσεις μας για την πανδημία, γενικότερα τις εξελίξεις, καθώς και την οργάνωση της δράσης του συνταξιουχικού κινήματος για το επόμενο διάστημα. Όλη την περίοδο της καραντίνας, ακούγοντας τους επιστήμονες, ως ευαίσθητη ομάδα του πληθυσμού, ακολουθήσαμε τις οδηγίες τους και κάναμε αυτό που επιβλήθηκε από τις συνθήκες. Μείναμε κλεισμένοι στα σπίτια μας, κρατώντας ανοιχτό το μυαλό και το στόμα μας. Αξιοποιήσαμε όσα μέσα επικοινωνίας μπορέσαμε να είμαστε σε σταθερή επαφή με τους συναδέλφους μας από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Παρακολουθούσαμε ανελιπώς τις εξελίξεις. Εκδώσαμε αρκετά ενημερωτικά δελτία τύπου, εγκυκλίους και υπομνήματα με τα αιτήματά μας προς τους αρμόδιους υπουργούς. Είχαμε σταθερή επικοινωνία με τα σωματεία μας και τους συναδέλφους μας. Με ανακοινώσεις και μηνύματα αλληλεγγύης συμπαρασταθήκαμε στα παιδιά μας, τους γιατρούς, νοσηλευτές, εργαζόμενους, εργαζόμενες, μικρούς επαγγελματίες, στους αγώνες που οργάνωσαν μέσα σε αυτή τη δύσκολη κατάσταση, απαιτώντας λύση προβλημάτων ζωτικής σημασίας για την υγεία και την υπεράσπιση των εργατικών λαϊκών δικαιωμάτων. Πρωτοβουλίες που ελάχιστα βέβαια από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και τον τύπο προβλήθηκαν. Παρά την πλούσια εμπειρία που από την πορεία της ζωής μας έχουμε αποκτήσει, οφείλουμε να πούμε ότι η εμπειρία από την πανδημία είναι πρωτόγνωρη. Μας δόθηκε η δυνατότητα να βγάλουμε χρήσιμα συμπεράσματα που επιβεβαιώνουν το δίκαιο των αιτημάτων μας. Συμπεράσματα που καταρρύπτουν τους μύθους που όλα αυτά τα χρόνια ακούμε από όλα τα κόμματα που κυβέρνησαν, τόσο για τις εξελίξεις στην πατρίδα μας, όσο και σε όλο τον κόσμο, τα οποία επιβεβαιώνουν τις δικές μας εκτιμήσεις. Συγκεκριμένα, τα προβλήματα της υγείας που προέκυψαν αυτή την περίοδο έχουν τη βάση τους σε όλα όσα είχαν προηγηθεί τα προηγούμενα χρόνια από τις κυβερνήσεις. Το κλείσιμο των δομών στην υγεία, οι ελλείψεις γιατρών, νοσηλευτών, κρεβατιών μονάδων εντατικής θεραπείας, η ιδιωτικοποίηση μονάδων, γενικότερα η εμπορευματοποίηση της υγείας είναι αποτέλεσμα της πολιτικής που ακολούθησαν όλες οι προηγούμενες κυβερνήσεις και η Νέα Δημοκρατία, η οποία έμεινε έκθετη. Είναι αποκαλυπτικός ο ρόλος που συστηματικά έπαιξαν αυτά τα χρόνια όλα τα κόμματα του συστήματος. Μια επίθεση στα δικαιώματα του λαού που δεν κόπασε ούτε την περίοδο της πανδημίας, όπου εκατοντάδες γιατροί, νοσηλευτές και εργαζόμενοι στη δημόσια υγεία έδωσαν μάχη με αυτοθυσία στην πρώτη γραμμή, με ελάχιστα εφόδια, χάρη σε αυτούς σώθηκαν πάρα πολλές ζωές. Τα περίφημα ιδιωτικοποιημένα συστήματα υγείας στις μεγάλες ανεπτυγμένες χώρες της Ευρώπης
και σε όλο τον κόσμο έχουν υποβαθμίσει σημαντικά τα δημόσια συστήματα υγείας και έστειλαν εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους του μόχθου στον άλλο κόσμο, μαζί τους και χιλιάδες γιατρούς νοσηλευτές. Είναι ξεκάθαρο ότι στις κοινωνίες που οικοδομούν τις ζωές των ανθρώπων με κριτήριο το κέρδος και την εκμετάλλευση από τους λίγους επιβιώνει αυτός που έχει χρήματα. Αποδεικνύεται μεγάλος μύθος η προπαγάνδα για την αλληλεγγύη των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι εξελίξεις αυτής της περίοδου είναι διδακτικές. Αποκαλύπτουν ότι πίσω από τα πατηλά συνθήματα της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης και των ευρωπαϊκών αξιών κρύβεται ο αδυσόπιτος ανταγωνισμός των μεγάλων συμφερόντων που συγκροτούν τη συμμαχία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ανταγωνισμός που δυναμώνει όσο αυξάνεται η απόκληση συμφερόντων στον σκληρό πυρήνα της Ευρωζώνης. Η αλήθεια είναι ότι στα πλαίσια της ανισόμετρης ανάπτυξης η κάθε χώρα με τις ανάλογες συμμαχίες της προσπαθεί να εξασφαλίσει προνόμια για τους δικούς της επιχειρηματικούς ομίλους. Έτσι τα βάρη φορτώνονται αντίστοιχα σε άλλες χώρες και όλες μαζί τα φορτώνουν στους λαούς με δάνεια ή με ευρωομόλογα. Όλα αυτά τα χρόνια, όσα υποστηρίξαμε για το χαρακτήρα της δεκαετούς κρίσης που έχουμε βιώσει, επιβεβαιώνονται. Για παράδειγμα, λέγαμε ότι την κρίση που δημιούργησαν τα υπερκέρδη των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων θα τη διαδεχτεί μια ανεμική ανάπτυξη, η οποία όμως θα οδηγήσει σε νέα κρίση του συστήματος. Όπως και τα διαφαινόμενα στοιχεία ύφεσης στην Ευρωζώνη ή επιβράδυνσης σε άλλες διεθνείς οικονομίες, όπως στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, ακόμα και στην Κίνα, με ταυτόχρονη μείωση στους ρυθμούς ανάπτυξης, είναι γεγονός. Και μάλιστα έχουν ξεκινήσει πριν από την πανδημία. Ειδικά στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, οι νεκροί ξεπέρασαν τις 110.000, σήμερα πρέπει να είναι περισσότεροι. Οι άνεργοι 40 εκατομμύρια. Και εδώ θα ήθελα να σταθώ λίγο στο μεγάλο κύμα των διαδηλώσεων που αυτή την περίοδο βιώνουν οι ΗΠΑ με αφορμή το πρόσφατο στιγνό έγκλημα του Αφροαμερικάνου George Floyd από την αστυνομία, το οποίο το καταδικάζουμε, όπως και όλα τα φαινόμενα βίας, τρομοκρατίας με ρατσιστικά κίνητρα που το ίδιο το εκμεταλλευτικό σύστημα γεννά. Το έγκλημα αυτό και το φυτίλι που άναψε με τις τεράστιες διαδηλώσεις που ακολουθούν φανερώνει, αγαπητοί συνάδελφοι και συναδέλφισες, κυρίες και κύριοι, τα μεγάλα προβλήματα που βιώνουν αυτή τη στιγμή η εργατική τάξη και ο λαός της πιο ανεπτυγμένης χώρας του καπιταλισμού. Όλα αυτά δημιουργούν μια λαϊκή δυσαρέσκεια που έχει σχέση με την αγωνία για το μέλλον. Επιβεβαιώνεται στη ζωή αυτό που επίσης όλα τα χρόνια επισημαίνουμε. Ανταγωνισμοί σε παγκόσμιο επίπεδο και ανάμεσα στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνεχίζονται να οξύνονται. Ακόμα και οι συγκρούσεις
ανάμεσα στο ποιος από τους οικείους μονοπωλιακούς ομίλους θα ανακαλύψει, με συγχωρείτε, πρώτος το φάρμακο ή το εμβόλιο ενάντια στην πανδημία για την εξασφάλιση μεγαλύτερου κέρδους δείχνει τη βαρβαρότητα και τη σαπίλα τους. Όλες οι διαπραγματεύσεις και αντιθέσεις ανάμεσά τους δείχνουν ότι η κρίση θα πληρωθεί ξανά από το λαό με χωρίς ή και με ευρωομόλογα. Έτσι για το λαό, για τους εργαζόμενους, τους συνταξιούχους, προβλέπονται αντιλαϊκές πολιτικές διαρκείας. Είναι χαρακτηριστικό ότι μόλις προέκυψαν τα προβλήματα της πανδημίας και αφού όλα τα προηγούμενα χρόνια όλοι αυτοί είχαν βγάλει αμύθιτα κέρδη, αμέσως απέτησαν από το κράτος, από τα δικά μας χρήματα ενισχύσεις. Ταυτόχρονα, χωρίς καμιά ενοχή, όλοι τους συμφωνούν στον ανταγωνισμό των εξοπλισμών με στόχο ποιος θα γίνει πιο ισχυρός στο κυνήγι των πλουτοπαραγωγικών πηγών με θύματά τους στους λαούς. Τεράστια τρισεκατομμύρια, ποσά τρισεκατομμυρίων, πηγαίνουν για την καταστροφή και το θάνατο των λαών, την εξυπηρέτηση αιματερών πολέμων που γίνονται με ευθύνη τους σε πολλές περιοχές της Ιφιλίου, χρήματα που είναι βγαλμένα από την εργασία δισεκατομμυρίων εργαζομένων και που θα τους επέτρεπαν στους λαούς να έχουν καλή υγεία, σχολεία, κοινωνικές δομές, κατοικίες, κέντρα αποκατάστασης, γυροκομεία, συντάξεις και πολλά άλλα που στερούνται. Για την χώρα μας τα ποσά αυτά φτάνουν 4 δισεκατομμύρια κάθε χρόνο. Μέχρι την επιβολή της καραντίνας, το κίνημα των συνταξιούχων είχε σημαντική δράση προς τα έξω, η οποία κλιμακωνόταν μετά από τη μεγάλη πανελλαδική κινητοποίηση στις 14-12 του 19. Από εκείνη την χρονική περίοδο κιόλας είχαμε εξαγγείλει και προετοιμάζαμε κινητοποιήσεις για τα μεγάλα προβλήματα της υγείας. Ωστόσο, μας πρόλαβε η πανδημία και τα έφερε στην επιφάνεια ακόμη με πιο τραγικό τρόπο. Τώρα, τα πράγματα έχουν αλλάξει. Ωστόσο, οι βασικές μας εκτιμήσεις για το πώς και σε ποια κατεύθυνση η κυβέρνηση θα κινηθεί δεν αλλάζουν. Σε αυτή τη βάση, παίρνοντας υπόψη τα προβλήματα και τις ανάγκες, διεκδικώντας όλα μας τα αιτήματα με αιχμή τα ζητήματα της υγείας, μαζί με τους εργαζόμενους, τις εργαζόμενες, την νεολαία που αγωνίζονται, δίνουμε και εμείς τη μάχη. Δεν το βάζουμε κάτω και δεν θα αποδεχτούμε να ξαναπληρώσουμε τα σπασμένα της κρίσης. Διεκδικούμε ό,τι μέχρι σήμερα άδικα μας έχουν αφαιρέσει. Δεν το χρωστάμε σε κανέναν δανειστή, σε καμιά κυβέρνηση. Είναι πληρωμένο με σκληρή εργασία σε όλο μας τον εργασιακό βίο. Είμαστε στον αγώνα και δίνουμε τη μάχη για να μην γίνει η πανδημία μια ακόμα αιτία για νέες περικοπές στα εργατικά, λαϊκά, συνταξιουχικά δικαιώματα. Ό,τι αυτό το διάστημα, για ό,τι αυτό το διάστημα με αντισυνταξιουχικές τροπολογίες νομοθέτησαν, όπως η ρύθμιση για το ΛΕΠΕΤΕ, το επικουρικό ταμείο της τράπεζας, που σφαγίασαν τους εργαζόμενους για τα κέρδη της τράπεζας για να πληρώσουν για μια ακόμη φορά. Το σύνθημα «πληρώσαμε πολλά, δεν θα πληρώσουμε ξανά» ισχύει για εμάς στο ακέραιο και μας εκφράζει απόλυτα, καθότι αυτό έχει γίνει όλα αυτά τα χρόνια σε βάρος μας. Δεν θα επιτρέψουμε στην κυβέρνηση
να περάσει σε νέα επίθεση και περικοπές σε ό,τι έχει απομείνει από τις πενιχρές μας συντάξεις, που για τη μεγάλη πλειοψηφία των συνταξιούχων έχουν γίνει προνοιακά βοηθήματα για να ανακεφαλαιοποιούνται με δισεκατομμύρια οι τράπεζες και οι μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι από το δικό μας μόχθο. Απαιτούμε να επιστραφούν όλα τα κλεμμένα, κουρεμένα αποθεματικά των ταμείων με ανακεφαλαιοποίησή τους, να καλυφθούν από το κράτος όλα τα ελλείμματα στα ασφαλιστικά ταμεία που προκύπτουν από τα προβλήματα της πανδημίας, πλήρη αποκατάσταση όλων των περικοπών, νομοθετική ρύθμιση της 13ης, 14ης σύνταξης με αναπροσαρμογή του αφορολόγητο στην αναλογία του, αυξήσεις στους μισθούς και τις συντάξεις στη βάση των σύγχρονων αγών της εργατικής λαϊκής οικογένειας και όχι με συνθήκες του προηγούμενου αιώνα. Δουλειά που στηρίζεται σε άθλιες συνθήκες, βέβαια και ως τα βαθιά γυρατιά για τους νέους που θα έρθουν στη θέση μας. Κατώτερη σύνταξη να είναι 600 ευρώ. Να αποδομηθούν άμεσα, να αποδοθούν, με συγχωρείτε, άμεσα, χωρίς προαπαιτούμενα, δίκες και αγωγές, όσα παράνομα και αυθαίρετα έχουν παρακρατηθεί σε κύριες και επικουρικές συντάξεις σε όλους τους συνταξιούχους. Και να δοθεί άμεσα εφάπαξ ένα ποσό σε όσους οι συντάξεις τους χρονίζουν. Άμεσα καταβολή κύριων και επικουρικών συντάξεων, των μερισμάτων σε όσους εκκρεμεί η καταβολή τους. Εφάπαξ και επικουρικές να αποδίδονται ανεξάρτητα από την έκδοση της οριστικής απόφασης της κύριας σύνταξης. Άμεση πρόσληψη προσωπικού στον ΕΦΚΑ. Άμεση χρηματοδότηση του Δημόσιου Συστήματος Υγείας από τον κρατικό προϋπολογισμό για κάλυψη όλων των αναγκών των δημόσιων δομών καθώς και οίκων ευγυρίας. Τη δωρεάν παροχή όλων των ιατρικών εξετάσεων, επισκέψεων και φαρμακευτικής και νοσηλευτικής νοσοκομιακής αγωγής. Την επαναλειτουργία όλων των δομών υγείας που έκλεισαν και των μονάδων που καταργήθηκαν. Την άμεση πρόσληψη του αναγκαίου ιατρικού, παραϊατρικού και βοηθητικού προσωπικού. Κατάργηση των κρατήσεων για την υγεία στις κύριες και επικουρικές συντάξεις. Μείωση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης στα 60 για τους άνδρες, στα 55 για τις γυναίκες, με 5 χρόνια λιγότερης δουλειάς για τα βαριά και ανθυγινά επαγγέλματα. Απαιτούμε αποκλειστικά δημόσιο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης που θα εκπληρώνει τα δικαιώματα του εργαζόμενου λαού και όχι τα κέρδη των ολίγων. Συνεχίζουμε τους αγώνες μας. Συμμετέχουμε και στηρίζουμε τους αγώνες των εργαζομένων και του λαού. Τα συλλαλητήρια που γίνονται αύριο το απόγευμα. Σήμερα οργανώνουμε συνέντευξη τύπου με τη συμμετοχή των ΔΣ των σωματείων της Αττικής. Αυτό το διάστημα συνεδριάζουν οι διοικήσεις όλων των σωματείων μας και των Ομοσπονδιών της Συντονιστικής Επιτροπής Αγώνα. Από τις 15 έκτου του 20 και μέχρι τέλους του μήνα θα πραγματοποιηθούν περιφερειακές συσκέψεις των σωματείων της ΕΑ σε όλη τη χώρα, μόνο με τα ΔΣ που θα συμμετέχουν σε αυτές, σε χώρους κατάλληλους, με απαραίτητα μέτρα και μέσα προστασίας. Στείλαμε υπομνήματα στο Υπουργείο Τουρισμού και έχουμε ζητήσει συνάντηση
με τον Υπουργό για την ένταξη των συνταξιούχων στα προγράμματα κοινωνικού τουρισμού που ήδη έχουν ξεκινήσει, αλλά οι συνταξιούχοι είναι εκτός, παρότι ότι έχουν πληρώσει σε όλη τους τη ζωή γι' αυτό. Ότι έχουν πληρώσει είναι βέβαιο. Μόνο από τους συνταξιούχους του ΑΕ, πέραν από το ό,τι έχουν πληρώσει σε όλη τους τη ζωή, έχουν παρακρατηθεί και παρακρατούνται τώρα από τις συντάξεις τους συνολικά τα τελευταία χρόνια 35 εκατομμύρια ευρώ για αυτό το σκοπό, για τον κοινωνικό θεραπευτικό τουρισμό, και δεν τους έχει αποδοθεί ούτε ένα ευρώ. Η θέση μας για την πορεία των αποφάσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας για τα αναδρομικά του 2015 είναι: κακώς και με σκοπιμότητα ο ΕΦΚΑ προσέφυγε σε νέα πιλωτική δίκη στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Απόφαση για την καταβολή των αναδρομικών υπήρχε και μάλιστα θετική. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ δεν την εφάρμοσε. Η νέα απόφαση δεν έχει βγει και καλούμε από τώρα την κυβέρνηση να αποδώσει σε όλους τους συνταξιούχους τα αναδρομικά δίχως καμιά διάκριση ή προαπαιτούμενα, όπως μας διαβεβαίωσαν οι τρεις υπουργοί στη συνάντηση που κάναμε στις 14-12 του 19. Κυρίες και κύριοι, συνάδελφοι και συναδέλφισσες, ό,τι μέχρι σήμερα κερδίσαμε δεν προέκυψε από απόφαση δικαστηρίου. Με τους αγώνες μας υποχρεώσαμε τις κυβερνήσεις να νομοθετήσουν. Όπως την κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης στις επικουρικές, τη διαφορά παρακράτησης για την υγεία, στις σημερινές συντάξεις κυρίας, τη μη παρακράτηση της προσωπικής διαφοράς και τις διαφορές που πρόσφατα δόθηκαν στις επικουρικές συντάξεις σε όσους είχαν παρακρατηθεί μετά την ισχύ του νόμου 4387 του 16. Ο αγώνας μας συνεχίζεται και σας ευχαριστούμε.